13η σύνταξη, αν διαιρέσετε την συνταξιδοτική δαπάνη και την επιμερίσετε στα 12 ή στα 13, θα διαπιστώσετε ότι η 13η σύνταξη στοιχίζει παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι κάτω από 1 δισεκατομμύριο, άρα δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι ένα έκτακτο επίδομα. Είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα έδινε στο τέλος του χρόνου, το οποίο το έφερε και από Χριστουγεννιάτικο το έκανε Πασχαλινό, για να δώσει κάτι 18 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι.